Η δεύτερη Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής νέων ηλικίας κάτω των 15 ετών στον Βόλο είναι γεγονός. Η τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας έγινε χθες το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Δεύτερη φορά στην Ελλάδα η Ολυμπιάδα Αστρονομίας Αστροφυσικής. Η προηγούμενη του 2013 βέβαια είχε μεγαλύτερη συμμετοχή γιατί ήταν μια πιο παλιά Ολυμπιάδα που είναι για τους παιδιά λυκείου. Αυτή που γίνεται σήμερα, που ξεκινάνε σήμερα δηλαδή, είναι για παιδιά γυμνασίου. Που αυτό σημαίνει ότι τελικά η αστρονομία είναι κάτι το οποίο είναι μια επιστήμη η οποία συγκινεί από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι τους πολύ μεγάλους. Και είπαμε να δώσουμε λοιπόν μια ευκαιρία στα παιδιά του γυμνασίου που δεν προλαβαίνουν να πάρουν και αυτοί μια γεύση από Ολυμπιάδα, να συμμετάσχουν σε μια διεθνή Ολυμπιάδα. Δεκάδες εκπρόσωποι από 15 χώρες του κόσμου βρίσκονται στην πόλη του Βόλου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ολυμπιάδα. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους είναι και 10 Έλληνες. Πράγματι, 15 χώρες από όλο τον κόσμο, από τη μακρινή Ταϊλάνδη μέχρι την άλλη μακρινή την Κολομβία, συμμετέχουν λοιπόν σε αυτή την Ολυμπιάδα και ελπίζουμε να μας τα επιτρέψει ο καιρός, γιατί φοβόντουσαν οι άνθρωποι να έρθουν ή να μην έρθουν μετά από αυτά που συνέβησαν στην περιοχή μας. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι αξίζει ο Βόλος κάτι παραπάνω, να μην είμαστε συνέχεια με σκυμμένο το κεφάλι. Ας το σηκώσουμε λίγο παραπάνω, εκεί που είναι τα αστέρια και μέσα έχουμε αστεράκια, τα οποία. Έχουμε και 10 δικούς μας μαθητές, οι οποίοι ελπίζουμε να έχουμε το Σάββατο να τους χειροκροτήσουμε με κάποιο μετάλλιο στο στήθος τους. Κατά την παραμονή τους στον Βόλο, οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στην πόλη και θα ξαναγηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και χώρους πολιτισμού. Σκοπός των διοργανωτών της Ολυμπιάδας και των υπεύθυνων της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος στον Βόλο είναι να προωθήσουν τις γνώσεις των παιδιών στον τομέα της αστρονομίας και της αστροφυσικής, έτσι ώστε να καταρτιστούν σωστά. Η αστρονομία είναι μια επιστήμη, ξαναλέω, η οποία συγκινεί πάντοτε τον κόσμο, διότι κάθε βράδυ είμαστε κάτω από τα αστέρια και κάτω από το φεγγάρι. Οπότε, με λίγη βοήθεια και με την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος εδώ της πόλης μας, η οποία έχουμε εδώ και πολλά χρόνια και σχολεία αστρονομίας και μαθήματα αστρονομίας και τους διαγωνισμούς αστρονομίας, βοηθάμε όσο μπορούμε τους νέους μας μαθητές να είναι από νωρίς καταρτισμένοι, σωστά, να μην μπλέκουν την αστρολογία και να καταλαβαίνουν ότι η αστρονομία είναι κάτι το που πάντοτε θα τραβάει τον άνθρωπο για πάρα πολλούς αιώνες, πιστεύουμε ακόμα. Οι μαθητές διαγωνίζονται ουσιαστικά σε δύο μαθήματα. Το ένα είναι το θεωρητικό και το άλλο είναι το παρατηρησιακό. Δυστυχώς το παρατηρησιακό, βέβαια, έτσι όπως θα μας τα πάει ο καιρός, μάλλον δεν θα το δούμε, γιατί πήραμε τηλεσκόπια. Και αν μας επιτρέψει ο καιρός, θα είναι πάνω στο σωρό, εκεί που είναι το αστροπαρατηρητήριο που φτιάχτηκε, θα τους πάμε για να διαγωνιστούν. Η μία μέρα, ξαναλέω, θα είναι θεωρητική καθαρά και η άλλη είναι η παρατηρησιακή. Με βάση αυτά τα δύο μαθήματα, γίνεται η κατάταξη στο τέλος. Την τοπική και επιστημονική επιτροπή αποτελούν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λουκάς Ζαχίλας και Θεόδωρος Καρακασίδης, καθώς και ο Ιωάννης Ζαχίλας ως γραμματέας. Η τελετή λήξης θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας της Ιεράς Μητροπόλης Δημητριάδος στα Μελισσάτικα το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου.